στο Μιλάνο, το Τωρίνο και τη Ρώμη, καθώς τραυματίστηκαν 30 άτομα και έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Όπως βλέπουμε εδώ από τα πλάνα, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν και πάρα πολλοί φοιτητές και μαθητές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φημολογούμενη προσφυγή της Ισπανίας στους μηχανισμούς διάσωσης, το Reuters επικαλούμενο ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο, που